Το καλό κλίμα που επικράτησε σε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν επιβεβαίωσε την πρόθεση των δύο πλευρών να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας παρά τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν. Αποδεικνύει πως οι δύο γείτονες μπορούμε πλέον να καθιερώσουμε αυτήν την προσέγγιση της αμοιβαίας κατανόησης όχι πλέον ως κάποια εξαίρεση, αλλά ως μια παραγωγική κανονικότητα που δεν αναιρείται από τις γνωστές διαφορές της θέσης μας. Κανονικότητα, η οποία θα έλεγα ότι διαμορφώνει και μία καλύτερη καθημερινή πραγματικότητα. Atina bildirgesinde çerçevesi çizildiği şekilde sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. Θέματα κυριαρχίας δεν βρίσκονται στη συζήτηση, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θέματα κυριαρχίας δεν βρίσκονται στη συζήτηση. Η τουρκική πλευρά μπορεί πράγματι να έχει τις δικές της θέσεις που αφορούν την κυριαρχία και τα θέματα τα οποία η ατζέντα η τουρκική πάντοτε περιελάμβανε. Εν τούτοις, στη δική μας συζήτηση θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να ενταχθούν. Η Ελλάδα ασκεί πλήρως την κυριαρχία της, ασκεί πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι δύο ηγέτες είναι αυτοί που θα δώσουν την εντολή να ξεκινήσει η συζήτηση ουσίας στο κρίσιμο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και σύμφωνα με την Αθήνα για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχει εμπεδωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας ειλικρινίας. Αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά του καθορισμού της υπηρετικής υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα έχουμε μια μακρά και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μας. Αυτό θα το κρίνουν οι δύο ηγέτες. Νομίζω ότι η ιστορική στιγμή είναι κατάλληλη για να μπορέσουμε να κάνουμε την συζήτηση αυτή και να φέρουμε στην πατρίδα μας μια μακρά και ευδόκιμη ειρήνη. Όσον αφορά τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αυτά θα γίνουν καθώς αφορούν θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν. Τα θαλάσσια πάρκα είναι ουσιαστικά η επιτομή της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη χώρα μας και είναι εξαιρετικά χρήσιμη, κατά τη γνώμη μου, για όλες τις μεσογειακές χώρες. Τη συνεχή εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τη συνέχιση του διαλόγου χαιρέτησε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενθαρρύνουμε αυτές τις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επικριτική ήταν η στάση της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας ήπιες τις αντιδράσεις του Πρωθυπουργού στα ζητήματα της μετατροπής της μνήμης της χώρας σε τζαμί και των όσων είπε ο κύριος Ερντογάν για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Το μόνο το οποίο υπόθηκε ήταν ότι αυτή η μετατροπή της μνήμης της χώρας σε τζαμί ήταν αχρίαστη. Αυτό λέει ότι μετατρέψτε όσες μονές θέλετε σε τζαμιά, δεν χρειάζεται, αλλά εγώ θα έρθω. Δεν στέλνει τόσο το μήνυμα. Σίγουρα δεν στέλνει το μήνυμα μιας υπερήφανης εξωτερικής πολιτικής. Ο Ερντογάν συνέχισε σήμερα ακάθεκτος στις προκλήσεις του, επιβεβαιώνοντας ότι όποιος διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες. Προειδοποιούμε ότι το καλό κλίμα στο τέλος το τρώει ο γάιδαρος, λέει ο λαός μας. Μάλιστα. Και βεβαίως όλα αυτά που υπόθηκαν μένουν ανοιχτά. Καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει την αίσθηση του καθήκοντος ώστε να στεναχωριέται πραγματικά για την ιεροσιλία που διαπράτεται κατά του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας από τον βάρβαρο εισβολέα. Η επόμενη επαφή των δύο ηγετών θα είναι τον Ιούλιο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είχαμε δηλώσει σήμερα και από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για την συνάντηση των δύο ηγετών. Τι λέει λοιπόν ο Χακάν Φιντάν? Αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη συνάντηση, είπε για διάφορα ζητήματα, αλλά αυτό που προκάλεσε εντύπωση κυρίως εδώ είναι ότι τέθηκε και το ζήτημα των θαλασσίων πάρκων, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είπαμε, λέει ο Φιντάν, ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο στα μάτια μας, ότι αν προχωρήσει θα μπει σε θέματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, που είναι μια κόκκινη γραμμή που μας προβληματίζει και ότι δεν θα το δεχθούμε. Ο Φιντάν επίσης είπε ότι υπήρξε μια κατανόηση της αρχής ότι δεν πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν μονομερή βήματα χωρίς να επιληθούν τα προβλήματα και οι δύο πλευρές συμφωνούν σήμερα ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε μονομερή βήματα, εκατέρωθεν βήματα. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά
σε μια προσπάθεια να δείξει ότι υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα. Αυτό που προκύπτει από αυτό είναι πρώτον ότι η Τουρκία λέει θέσαμε το θέμα, παρότι δεν ετέθη στην συνέντευξη τύπου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες έθεσε το θέμα των θαλασσίων πάρκων με έναν τρόπο που αφήνει να εννοηθεί ότι η Αιγύρη, ότι έχει αξιώσεις στο Αιγαίο, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών σήμερα σε έναν, θα έλεγε κανείς, άτυπο διάλογο με τον Τούρκο ομόλογό του, να λέει ότι τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν, θα προχωρήσουν κανονικά. Λοιπόν, κρατάμε λοιπόν αυτό το θετικό κλίμα με τα αγκάθια τα οποία γνωρίζουμε δε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη, και πάμε να δούμε τώρα την αποτίμηση που κάνει η ελληνική πλευρά. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας, ένα 24ωρο πια μετά τη συνάντηση, Γιάννη. Το ότι μπορούν να συνεχίζουν να συνομιλούν οι δύο ηγέτες, ότι παραμένουν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας στο ανώτατο επίπεδο, αποτιμάται προφανώς θετικά. Αποτιμούνται θετικά μια σειρά από πράγματα και κυρίως αυτή η ηρεμία που υπάρχει αυτό το διάστημα. Μένει να δούμε πότε οι δύο χώρες θα είναι έτοιμες να μπουν στα δύσκολα ζητήματα ΣΥΑ. Και όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτό θα το αποφασίσουν τη στιγμή που πρέπει οι δύο ηγέτες. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επέλεξε την αμέσως επόμενη μέρα από την επίσκεψή του στην Άγκυρα να βρεθεί στη Θράκη. Μάλλον όχι τυχαίο αυτό. Όχι τυχαίο, ακριβώς, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή. Εκεί μίλησε προς τους πολίτες και αναφέρθηκε ειδικά στο θέμα της επίσκεψής του, επαναλαμβάνοντας ότι οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας παραμένουν ισχυρές. Θα τον ακούσουμε, σε ευχαριστούμε. Γιάννη. Επιδιώκουμε πάντα καλές σχέσεις με τη γείτονα. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν αποκλίνει από τις πάγιες θέσεις της και θα υπερασπίζεται πάντα με αυτοπεποίθηση την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το κάνουμε όμως σήμερα, φίλες και φίλοι, από θέση ισχύως, με τις ένοπλες δυνάμεις μας πολύ πιο ισχυρές,